Δεν θεωρώ ότι το έκανε κάποιο που χειρίζεται το λογαριασμό χωρίς να έχει την έγκριση των ανωτέρων. Είναι επικοινωνιακή πολιτική. Θέλω να πω ότι δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό, παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρόνια σε νίκες. Ενσταλίζεσαι εσύ, Σταύρο, αυτή τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι έκανε μια μεγάλη απάτη? Όχι, εντάξει, αυτό τώρα που υπόθηκε είναι καθαρά μια κόντρα μεταξύ των δύο, προσωπική, και δεν θέλω να πάρω θέση. Σωστός. Πάμε στα αγωνιστικά που τα κατέχεις καλύτερα. Όσο μπορώ. Ναι, σίγουρα. Καλύτερα από εμάς, τουλάχιστον. Αυτό θέλω να μου πεις. Έλεγα στο πρώτο μου σχόλιο, Σταύρο, το λέγαμε και με το Θέμη στο γραφείο, ότι η ΑΕΚ θέλει ενίσχυση. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, το βλέπουν και αυτοί που ασχολούνται λίγο με το ποδόσφαιρο. Έλεγα κυρίως για την επιθετική γραμμή της. Mm-hmm. Γιατί στο 1-0, και το έλεγα το Κέσαρη, δεν έβλεπα αντίδραση. Δεν έβλεπα. Να μου πεις, δεν ξεκινάει από τους επιθετικούς για να πατήσει περιοχή, αλλά δεν έβλεπα να απειλεί κάποιος επιθετικός ή μέσος την περιοχή του Ολυμπιακού. Συν της άλλης, δεν ξέρω αν σε φωνεί, Σταύρο, ο Ολυμπιακός, και δεν το λέω άσχημα, ήταν χαλαρός. Δεν είχε αυτή την ένταση ενός ντέρμπι. Ήξερε ότι είχε καλύτερο ρόστερ και πήγε πολύ και πήγε αργά για να πάρει το παιχνίδι. Δεν πιέστηκε ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι, και έδειξε ότι όποτε ήθελε. Αυτό. Καθάριζε το μάτς. Αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, όσον αφορά το υλικό της ΑΕΚ και τι ενίσχυση χρειάζεται. Ναι. Εντάξει. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι θέλει και επιθετικό, θέλει και μέσους, θέλει και αμυντικούς. Mm-hmm. Για να χτυπήσει το πρωτάθλημα, λέμε, έτσι, για να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό. Ναι, για να πας και να είσαι ανταγωνιστικός και να διεκδικείς με αξιώσεις και στα ίσια το πρωτάθλημα, πρέπει να έχεις και το κατάλληλο βάθος στο ρόστερ. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδαμε σήμερα ότι βγήκε ο Τσόρι και μπήκε ο Φορτούνης. Ένας Φορτούνης που σε 15 λεπτά έβαλε 2 γκολ. Είχε στον πάγκο, ας πούμε, τον Καμπιάσο. Ένα παίχτη τώρα που, εντάξει, ντρέπεσαι και να αναφέρεις το όνομά του. Και στην Τούμπα, π.χ., ο Τσόρι Ντομίγκες ήταν εκτός αποστολής. Ναι. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή την πολυτέλεια. Αλλά για να έχει αυτή την πολυτέλεια, έχει επενδύσει και πολλά χρήματα. Βέβαια, θα μου πούνε πολλοί, ναι, αλλά έχει τα 20 εκατομμύρια εγγυημένα από την είσοδό του στο Champions League. Ισχύει αυτό. Ωραία, εντάξει. Από τη στιγμή όμως που θέλεις και εσύ να διεκδικήσεις, κάνε την υπέρβαση, ρίξε χρήματα για 1, 2, 3 χρονιές, φέρε παίχτες αξίας. Ναι, και διεκδίκησε πρωτάθλημα. Και διεκδίκησε πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εγώ δεν δέχομαι αυτή την καραμέλα ότι ναι, μα. Βέβαια, να πούμε, Σταύρο και φίλες και φίλοι Θέμη, ότι η ΑΕΚ, δεν το λέω υποτιμητικά, είναι μια ομάδα που ανέβηκε 2 κατηγορίες σε 2 χρόνια. Και τώρα φτιάχνεται και είναι στον πρώτο της χρόνο, αν και είναι ιστορική ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα, τώρα φτιάχνεται από την αρχή. Έτσι. Δεν είναι, σαφώς. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα που έρχεται από τη ΓΑΜΑ Εθνική να περάσει την Super League και να κάνει πρωταθλητισμό. Αν και δεν το έχουν πει η διοίκηση της ΑΕΚ, ότι πάμε για το πρωτάθλημα. Δεν έχουν πει ότι δεν πάμε και για το πρωτάθλημα από την άλλη πλευρά. Θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις μια ομάδα για πρωτάθλημα από τον πρώτο χρόνο. Εδώ πάω, Σταύρο, φίλες και φίλοι, προσπαθεί εδώ και εδώ χρόνια. Με πολλά λεφτά. Που έχει και επενδυτή, έχει, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει. Μπράβο, να ανταγωνιστεί και δεν μπορεί. Χρειάζεται, δηλαδή, είναι σύνθεση πραγμάτων. Είναι πολλά. Για να φτάσουμε. Μια αλυσίδα πραγμάτων. Πέρα από την επένδυση που πρέπει να κάνεις σε έμψυχο υλικό. Σε προπονητή και ό,τι άλλο. Θεωρώ όμως ότι βασική προϋπόθεση πρέπει να έχεις και δικό σου γήπεδο. Mm. Σωστό αυτό. Γήπεδο όμως, όχι στάδιο. Γήπεδο που θα σου αποφέρει έσοδα, που θα σε ανεβάσει επίπεδο. Σου δίνω το χέρι. Γιατί, ξέρετε, το δίνω. Κέσαρη. Γιατί. Γιατί άκουσες τι είπε. Ναι. Θέλει γήπεδο, λέει, και όχι στάδιο. Και έχει δείξει αυτό που λέει ο Σταύρος. Σε στάδιο παίζει και ο Ηρακλής, σε στάδιο παίζει και ο ΠΑΟΚ και πολλές ομάδες, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν στόχους και θέλουν να πρωταγωνιστήσουν χρειάζονται ιδιόκτητο γήπεδο που να παρέχει στον κόσμο που θα πάει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να παρακολουθήσει άνετα και άφοβα ένα παιχνίδι, να μπορούν οι οικογένειες να πηγαίνουν στο γήπεδο, να είναι προσβάσιμο. Να μην ταλαιπωρείτε στο να πάει και στο να φύγει. Έχεις δίκιο. Η αλήθεια βεβαίως είναι. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν υποδομές εδώ. Έχεις δίκιο. Και η αλήθεια είναι, Σταύρο, ότι η ΑΕΚ κάνει προσπάθειες για να φτιάξει γήπεδο.
Ο Παναθηναϊκός είχε χρόνια προβλήματα και οικονομικά και τα έχει ακόμη τα προβλήματα του και δεν έφτιαξε το γήπεδο στο Βοτανικό. Και ενστερνίζομαι απόλυτα την άποψή σου ότι η ομάδα αρχίζει και τελειώνει, και είναι νόμος στην Αγγλία που τα ξέρει καλύτερα ο Κέσαρης, με γήπεδο και όχι στάδιο. Και από εκεί ξεκινάει μια ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό, καλή πορεία, να φτιάξει τι ακαδημίες της, φτιάξει το ποδόσφαιρο της γενικά. Αν επιτρέπετε να πάω την κουβέντα, συγγνώμη, ναι. Σταύρο, λίγο διαφορετικά. Νωρίτερα, που ήμασταν στη δουλειά όλοι στα γραφεία του κόντρα.gr, βλέπαμε αγώνα Football League, κύριε Βλάχο, που το θυμάσαι. Λάρισα. Ναι. Το είδα. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Λάρισα, ή ΑΕΛ, όπως είναι το σωστό, η οποία αποδεχόταν μια άλλη ομάδα που κι αυτή βρίσκεται, ήταν παλιότερα στην πρώτη κατηγορία και βρίσκεται τον Εργοτέλη, τον κέρδισε. 2-1 στο φινάλε καθυστερήσει. Σε ένα γεμάτο γήπεδο, δικό τη γήπεδο, γήπεδο και όχι στάδιο όπω λες εσύ, το οποίο πανηγύρισε έξαλα. Βλέπει αυτό το μάτς και λε: OK, μπορεί να μην ανέβει φέτο. Μπορεί να μην ανέβει του χρόνου. Υπάρχει περίπτωση αυτή η ομάδα να μην επιστρέψει στην Super League. Επιστρέψει, θεωρώ. Δεν γίνεται να μην επιστρέψει. Αλλά εγώ ξέρετε τι άλλο δεν δέχομαι. Δεν δέχομαι, ας πούμε, αυτό το ρομαντισμό που έχουν εδώ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, θέλει ο Παναθηναϊκός να γίνει ανάπλαση τηλεφόρου. Να γίνει ανακατασκευή στη λεωφόρο. Θέλει η ΑΕΚ να φτιάξει το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια. Γιατί να είμαστε τόσο ρομαντικοί και να μην παραδειγματιζόμαστε. Η Arsenal γκρέμισε το Χάιμπουρι και έφτιαξε σε άλλη τοποθεσία γήπεδο. Ωραία. Η Bayern το ίδιο. Ναι. Γιατί κοίταξαν πώς θα έχουν έσοδα στα ταμεία τους. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Πάμε στον Σταύρο Γεωργακόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε και αυτό το παιχνίδι από το γήπεδο Καραϊσκάκης. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα. Εντάξει, έχουμε πάει αλλού τη συζήτηση εμείς με τον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Ας την επιστρέψουμε στο μάτς. Και θα επιστρέψουμε στο ντέρμπι, αλλά θα την επαναφέρουμε για την ωραία συζήτηση και είναι ποδοσφαιρική συζήτηση με τον Σταύρο. Και βλέπετε, φίλες και φίλοι, και από τώρα και το λέω ευθανσώς, ότι μας αρέσει πολύ η κουβέντα με τον Σταύρο. Δεν έχουμε ξανακάνει εκπομπή, αλλά επειδή. Μιλάει αυτή τη γλώσσα της αλήθειας και του ποδοσφαίρου, μας αρέσει από τώρα να κάνουμε αυτή την ποδοσφαιρική κουβέντα. Τι είδες, Σταύρο? Καταρχήν, εγώ να σας πω, μιας και αυτή την πάσα μου δίνεις, ότι επειδή εγώ έκανα ρεπορτάζ και στα χρόνια που ο Σταύρος Τζορτζόπουλος με σωρανούσε στα γήπεδα και έχω κάνει αρκετές, ήμουν από τους τυχερούς που έχω κάνει αρκετές συζητήσεις μαζί του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και άποψη έχει και τη λέει κιόλας. Δεν διστάζει να την πει. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Οπότε όταν γίνεται αυτό, πάντα υπάρχει επιτυχία στη συνταγή. Μια επιτυχία που δεν είχε συνταγή της η ΑΕΚ σήμερα, θα έλεγα, για να πάω και στο παιχνίδι. Καθώς νομίζω ότι η ΑΕΚ κατέβηκε στο Καραϊσκάκης φέτος με μια περσινή συνταγή, με το ίδιο πλάνο όπως πέρυσι κατάφερε να εγκλωβίσει τον Ολυμπιακό, να τον ευνηδιάσει, να προηγηθεί, να χάσει ευκαιρία και τελικά το 1-1 να μείνει ως παρακαταθήκη για το δεύτερο παιχνίδι, στο οποίο διαπυρώθηκε ο Σιδήρου, πήρε την πρόκριση ο Ολυμπιακός για το κύπελο. Αλλά συνάντησε έναν Ολυμπιακό που δεν ήταν ο περσινός. Αυτό θα μπορούσα να βάλω ως τίτλο στο παιχνίδι. Καθώς η ΑΕΚ ήταν η ΑΕΚ που ήθελε ο προπονητής της, ήταν η ΑΕΚ η οποία κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, ήταν μια ομάδα που έτρεξε, ήταν μια ομάδα που πίεσε, ήταν μια ομάδα που θέλησε να παίξει ποδόσφαιρο και όχι αντιποδόσφαιρο. Στην έδρα της κορυφαίας ίσως ελληνικής ομάδας, όπως παρακολουθούμε και με βάση τα αποτελέσματά της τα τελευταία χρόνια αλλά και το τελευταίο διάστημα για να μιλήσουμε για τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός και στα σημεία προηγήθηκε σε ένα διάστημα που δεν ήταν καλύτερος. Δεν είχε κυριαρχήσει στο παιχνίδι, αλλά ήταν αρκετά προσεκτικός και αρκετά σοβαρός ώστε να μην επιτρέψει την ΑΕΚ να του κάνει ζημιά. Αυτό που λες, Σταύρο, προσεκτικός ακόμα και στο 0-0, ακόμα και στο 1-0. Ναι. Συνέχισε. Ναι, νομίζω ότι υπήρχαν κομμάτια του παιχνιδιού για όποιον είχε το μυαλό του στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός αμυνόταν με μεγαλύτερη προσήλωση όταν η ΑΕΚ προσπαθούσε να επιτεθεί. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε συνηθίσει έναν Ολυμπιακό από τότε που τον θυμόμαστε σε αυτά τα παιχνίδια, η λογική του με το σπρώξιμο του κόσμου, με το γεμάτο γήπεδο, με τη μεγάλη επιθυμία για την νίκη να είναι πάμε να παίξουμε επίθεση και αέρα στα πανιά μας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πολλές φορές σε τέτοια παιχνίδια στο καλό διάστημα του αντιπάλου δεν ήταν προσεκτικός. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι βγαλμένο από την ατζέντα του Μάρκο Σίλβα. Γιατί και η φάση από την οποία ο Ολυμπιακός προηγείται μου δείχνει δουλεμένη, αν την προσέξουμε, πηδάνε δύο πολύ ψηλοι παίκτες του Ολυμπιακού. Αρχικά ο Μιλιβόγεβιτς και στη συνέχεια από πίσω ο Μποτία στο σημείο του πέναλτι. Και εκεί ακριβώς θέλει την μπάλα ο Τσόρι, στο κόρνερ του. Αλλά και στη συνέχεια, από τη στιγμή που η ΑΕΚ ανοίχτηκε και ρίσκαρε το παιχνίδι ο Βέλλας, ο οποίος αν του έβγαινε τώρα θα τον λέγαμε μάγκα, αλλά τώρα έχει βρεθεί στην πειρά από πολλούς
επειδή από τη στιγμή που μπήκε ο Μπουνανότη μέχρι να σφυρίξει ο Κίζας στο τέλος του παιχνιδιού, το 1-0 έγινε 4-0. Ο Ολυμπιακός βρήκε χώρους, ουσιαστικά στην κόντρα έπαιξε και εκεί μπορούσε να διαλύσει κάθε ομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν η ομάδα που κυριάρχησε απόλυτα στο παιχνίδι, που έπαιξε 100-0 επίθεση, που έπνιξε την ΑΕΚ, όπως έχει κίνησε αντίστοιχα παιχνίδια στο παρελθόν. Ήταν όμως μυαλωμένος, ήταν έξυπνος, ήταν καλά οργανωμένος, είχε καθαρό μυαλό. Και όταν όλα αυτά έρχονται σε μια ομάδα που είναι πολύ ποιοτική και έχει αρχή και τέλος, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Mm-hmm. Σταύρο Γερακόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα διαβάσουμε βεβαίως το ρεπορτάζ σου, την ανάλυσή σου, το σχόλιά σου αύριο στο Contra.gr, όπως και τις υπόλοιπες αρθρογραφίες και από το Sport24.gr και το Contra.gr. Μην ξεχνάτε ότι αυτήν την ώρα με τον Άκη Δημακό στο ραδιόφωνο και στο μικρόφωνο στο Sport24 Radio γίνεται ανάλυση και ρεπορτάζ από το γήπεδο Καραϊσκάκης. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και το Βαγγέλη Αρναότογλου, γιατί σίγουρα θα έχει πάρα πολλά να μας πει. Και βεβαίως, αφού μας έδωσε πάσα ο Γεωργακόπουλος, να ρωτήσουμε, γιατί το είπαμε και πριν με τον Θέμη, τον Σταύρο, εάν όλη αυτή η απόδοση από νωρίς και η εμφάνιση και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, πρώτον, είναι έργο Σίλβα, και δεύτερον, αφού θα μου απαντήσει αυτό, είναι με τι ψυχολογία πάει στο Ζάκρεμπ Ολυμπιακός. Σίγουρα πάει ξεκούραστος. Ξεκούραστος δεν πάει. Γιατί έχει και ξεκούραστος στους παίχτες. Λέω, Φορτούνης δεν έπαιξε πολύ. Καμπιάσου, Σταύρο, στον πάγκο. Δηλαδή είναι τρελό αυτό. Είναι αυτό που είπαμε πριν όμως, ότι έχει την πολυτέλεια να έχει βάθος. Απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον προπονητή. Ναι. Καταρχήν δείχνει πολύ σοβαρός σαν προσωπικότητα. Mm-hmm. Και φαίνεται πως το έργο του και η φιλοσοφία του αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Ποια είναι η φιλοσοφία του, να μας πεις. Εσύ ξέρεις πολύ καλά πώς λειτουργεί ένας προπονητής, γιατί είσαι κορυφαίος προπονητής. Τι φιλοσοφία έχει ο Μάρκος Σίλβα. Τώρα πάμε κατά προσέγγιση, έτσι. Δεν μπορούμε πάντα με βάση το τι λέγεται στα αποδυτήρια να ξέρουμε ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής που του αρέσει το δημιουργικό ποδόσφαιρο, αλλά παράλληλα θέλει και σπιχτή άμυνα. Και είναι δύσκολο να το συνδυάσει αυτό. Mm-hmm. Πάντως, μέχρι στιγμής, τον καλύτερο βαθμό τον παίρνει στα παιχνίδια τα οποία είναι πίσω και χτυπάει τους αντιπάλους στην κόντρα. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, εγώ τρελαίνομαι να βλέπω προπονητές με θολωμένο μυαλό μετά τη λήξη του αγώνα να κάθονται και μπροστά στην κάμερα να λένε με τρεις φράσεις την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνει ένας συμμαχικερίς 4-0 και λέει: στο πρώτο μήχρονο δεν είμαστε καλοί. Δεν παίζαμε όπως θέλαμε. Και το λέει γιατί ο προπονητής ξέρει ότι μπορεί ο πίνακας να έγραψε 4-0, αλλά ο Ολυμπιακός είχε πρώτη καλή ευκαιρία αυτήν που βλέπουμε τώρα. Στο δοκάρι του Τσόρι. Και είναι στο 66. Το οποίο, αν δούμε πώς ξεκινάει η φάση. Κλέψιμο του Σαλίνο, με λέει. Είναι τρομερή ενέργεια όλη. Μα σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός δεν παίζεται. Και γι' αυτό είναι πολλά τα πειρά που θα δεχθεί από απόψε ο Τραένος Δέλλας. Διότι απέναντι σε μια ομάδα που δεν παίζεται σε αυτό το κομμάτι, στο 63 τη έβαλε βούτυρο στο ψωμί και τη έδωσε τη φέτα. Και είπε: βγάζω το Σιμόες, βάζω τον Μπονανότε. Ελάτε να με διαλύσετε. Γιατί πάνω κάτω θέλω να αποψίσω αυτό. Η κίνηση του Δέλλα αυτό το αποτέλεσμα έχει. Για πες, για αυτήν την αλλαγή, γιατί συζητήθηκε πολύ, Σταύρο. Συζητήθηκε και γενικά συζητείται ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με το έργο του Τραϊανού. Δεν μιλάμε για το έργο, μιλάμε για το σημερινό. Αλλά σήμερα νομίζω ότι, εντάξει, συνολικά η παρουσία όλης της ομάδας δεν ήταν αυτή που έπρεπε, έτσι. Δηλαδή, αν δούμε όλα τα γκολ, είναι λάθη τώρα πεδαριώδη, έτσι. Αλλά επειδή... Ειδικά στο δεύτερο γκολ, ας πούμε, οι προσπίσεις που τρώει ο στόπερ. Ναι. Πάμε και στο Βαγγέλη Αρναούτογλου. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Δώσε μας το πρώτο σχόλιο για το τι είδες απόψε.